να πάρω, ποια να πάρω λοιπόν. Αυτή η ζακετούλα με τη μίνι. Hey you, hey me. It is you, not me. It is you, not me, me, me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλοι καλά. Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ωραίο βασικά να κάνουμε. Θα λείψω για πρώτη φορά και θα αφήσω τον μπαμπά με το μωρό για τουλάχιστον δύο ρίτσες. Γι' αυτό να κάνετε οπωσδήποτε subscribe, γιατί χρειάζομαι μπόλικη τύχη στο σημερινό βιντεάκι. Είμαι ένας μόνος απονομισμένος μπαμπάς με τη μικρή. Να θυμίσω ότι θυλάζουμε αποκλειστικά, ε. Η τελευταία φορά που έμεινα μόνος με το μωρό, θυμάμαι, ήταν στην κλινική νομίζω και ήταν το χάος, γιατί ήταν νεογέννητο και έκλαιγε όλη την ώρα γιατί ήθελε γάλα και είχε γίνει τέλος πάντων ένα περιστατικό και έλειπε η μαμά. Βασικά είχαμε πάει να μας μιλήσει, ναι, για ενημέρωση ο παιδίατρος. Και έλειπα, παιδιά, μία ώρα και δεν με μύριζε και είχε γίνει της κακομοίρας. Ο Αλέξης δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο, γιατί δεν είχα τηλέφωνο νομίζω μαζί μου. Βασικά τότε κιόλας έπινε συχνά γάλα, οπότε ήταν λίγο ένα θέμα. Τώρα που ξεκινήσαμε σιγά σιγά και με τη στερεάτροφη, δεν ξέρω πώς θα πάει το όλο πράγμα. Να σου πω λίγο κάτι. Το ξέρεις ότι δεν την έχεις ταΐσει ποτέ με στερεάτροφη. Το ξέρω, αλλά... Και ότι θα χρειαστεί να την ταΐσει σήμερα για πρώτη φορά. Ξεκινήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μαθαίνει. Τώρα έχει μπει δηλαδή στον έκτο. Επίσης, ετοιμάζω τσάντα. Έχω πάρει κάποια πραγματάκια. Πάρουμε παρκοκρέβατο γιατί θα πάμε σε κάτι φίλους. Θέλω να την έχω και μέσα με κάποια παιχνίδια, να παίζει, να κάνει. Αυτό θα γίνει αφού αφήσω τον Αλέξη μόνο του με τη μικρή. Οπότε χρειάζομαι κάποια έτσι μικρά παιχνιδάκια της μικρής, έτσι σαν κουδουνίστρες, που να τις αρέσουν, δεν ξέρω που έχουν πάει όλα τα παιχνίδια. Να πάρω αυτό για παράδειγμα. Γιατί πρώτη φορά θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Σε αυτό το βίντεο κάνουμε τα πάντα για πρώτη φορά. Όλα βασικά για πρώτη φορά τώρα που το σκέφτομαι. Πάρω ό,τι παιχνίδια βρίσκω αυτή τη στιγμή στο πάτωμα για να παίξει η μικρή μας. Οπότε στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι τώρα θα πάμε μία βόλτα. Μετά θα μου αφήσει εμένα ο Αλέξης εκεί πέρα που πρέπει να πάω, γιατί έχω μια δουλειά. Θα γυρίσουμε. Γυρίσει ο Αλέξης με τη μικρή εδώ πέρα στο σπίτι να την ταΐσει, γιατί δεν θα έχει φάει. Έφαγε μόνο φρουτόκρεμα και αυτό δεν έφαγε καλά σήμερα. Δεν είναι και πολύ στο mood. Μετά από αυτό λοιπόν θα πρέπει να έρθει να με πάρει ο Αλέξης. Και μετά από αρκετή ώρα να πάμε στους φίλους μας. Οπότε είναι αρκετά καινούργια πράγματα για τη μικρή. Οπότε για το παρκοκρέβατο έχω πάρει πάνα. Θα πάρουμε λοιπόν και αυτά εδώ για να σας τα δείξω όλα. Την ουσία αυτό θα είναι. Θα πάρουμε και το στρωματάκι για να είναι άνετα και να μην κοιμάται σε αυτό. Και όλο αυτό το παρκοκρέβατο τώρα μαζί μας. Και θα πάρω και πάνες να βάλω από πάνω, ξέρεις, και σελτεδάκια τέτοια για να μην κάνει τίποτα και κλαίμε το στρωματάκι. Όλα καλά! Πώς είσαι, αγχωμένος? Ένα πυρόλογο, όχι, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα ξεκινήσει να κλαίει. Κοίταξε να δεις, έφαγε τώρα πριν λίγο. Πιστεύω ότι δεν θα πεινάει. Πιστεύω ότι οι στερεές τροφές θα πιάσουν τόπο. Αν έχει όρεξη να φάει, θα είσαι τυχερός. Αν δεν έχει όρεξη να φάει, δεν ξέρω. Γιατί είναι η δεύτερη φορά κιόλας που θα φάει μεσημεριανό. Δεν έχει φάει πολλές φορές. Οπότε δεν ξέρω πώς θα της έρθει όλο αυτό. Εγώ παίρνω ζακετούλα, παίρνω όλα αυτά. Χρειαστείς. Αυτό είναι το αγαπημένο της. Εδώ αυτό. Συγκεκριμένα. Ας τα πάρω εγώ γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ θέλω και πάω πενταήμερη ξανά με το λύκειο. Και αυτά. Και αυτό της αρέσει πολύ. Θα τα χρειαστούμε όλα αυτά. Ο Αλέξης σπίτι θα είναι. Απλά αυτά τα παίρνω για να τα ετοιμάσω μετά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σαλιάρα. Θα πούμε τώρα στη βόλτα που θα πάμε έτσι πρώτα στο δάσος στον Άγιο Νικόλα να κοιμηθεί και η μικρή. Γιατί δεν έχει κάνει ακόμη εδώ και 3 ώρες τον ύπνο της. Και θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Ψυχραιμία, όλα καλά θα πάνε. Ήρθαμε στις πάπιες που υποτίθεται για να τις δει η μικρή στον Άγιο Νικόλα. Και οι πάπιες έχουν κρυφτεί γιατί έχουν εκδρομές στα σχολεία και τις πειράζουνε. Και έχουν κρυφτεί σε ένα σημείο που ούτε κανείς δεν τις βλέπει. Τζαμπα ήρθαμε. Και επίσης κοιμάται κιόλας η μικρή. Να το πούμε και αυτό, οπότε δεν πρόκειται σίγουρα να τις δει κανείς. Παρ' όλα αυτά έχει μια τέλεια ανοιξιάτικη μέρα. Δηλαδή έχει ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο. Και έχει κιόλας ανθίσει εδώ ο Άγιος Νικόλας και είναι πολύ όμορφα. Θα δείτε και στη συνέχεια κάποια κλιπ. Έβρεξε χθες, οπότε δεν είναι και πολύ να κάτσεις έτσι να στρώσεις κάτω όπως είχαμε κάνει. Όχι, είναι λίγο νοπά, ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά επικρατεί λίγο ένας χαμός γιατί ακούγονται από εδώ φωνές, από κιτσιρίδες. Κάτω χαίρεσαι κιόλας λίγο γιατί λες, OK, δεν καθόλου τη καφετέρια, παίζουν τα παιδιά από εδώ και από εκεί και είναι κάπως έτσι ωραίο για την εποχή αυτή. Είναι ωραία μέρα για εκδρομή, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Δεν βλέπω να ξυπνάει σήμερα. Πού να ξυπνάει, 3 ώρες κλίμια είναι, ήτανε. Η μικρή μάλλον θα το βγάλει στη βόλτα έτσι. Και κρίμα γιατί έχει πάρα πολύ ωραία μέρα και εγώ είμαι με την μπλούζα. Δεν σκάς.
Εγώ καλά είμαι τώρα γιατί ψιλοφυσάει και. Το λίγο πρέπει να φύγουμε κιόλας, να πάμε να κάνουμε τις δουλειές που είχαμε. Εγώ δηλαδή. Εσύ να φας με τη μικρή. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει? Την αρχή πιστεύω ότι θα κυλήσουν λίγο μαλά τα πράγματα με την έννοια ότι θα είναι λίγο εύκολο να το πω το να προσαρμοστούμε λίγο σε αυτή τη φάση. Αλλά μετά στην πορεία όσο θα καταλαβαίνει και αυτή και θα βαριέται, θα ξεκινάει να ψιλοβαριέται. Δεν ξέρω πώς θα είναι η αντίδρασή της. Δηλαδή πώς θα την ηρεμήσω, πώς θα το πάρει όλο αυτό που δεν θα είσαι εκεί. Που... Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Η παιδίατρος είπε ότι όταν δεν σε μυρίζει μπορεί να κάνει πανικό. Αλλά πρέπει να ξέρεις να την ηρεμήσεις. Να την βάλω στον τραμπολίνο. Boing, boing. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Αγχώνομαι λίγο. Αλλά μάλλον από εδώ και πέρα θα τα πείτε με τον Αλέξη. Θα σας αποχαιρετήσω για λίγο. Είναι η πρώτη φορά που αποχωρίζομαι το μωρό για 2 ώρες που να μην μπορώ να ελέγξω κάτι, ας πούμε. Όχι το να τα κρατήσει ο Αλέξη για 2 ώρες γιατί έχω να κάνω πιο μπάνιο και κάποιες δουλειές ή κάτι σημαντικό. Που θα είμαι πραγματικά μακριά της. Λοιπόν, μόλις αφήσαμε και τη μαμά μας, πάμε τώρα σπίτι μικρή. Δεν ακούω κάτι. Έχει ξυπνήσει κιόλας. Να την. Οπότε πάμε σιγά σιγά και εμείς σπίτι γιατί έρχεται η ώρα για το φαγητό μας. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και μετά θα κάτσουμε να παίξουμε. Τι λες, ε? Θα παίξουμε. 5 little ducks went out one day. Φτάσαμε. Τώρα έχουμε τα λεφτά. Little ducks went out one day over the hill and far away. 1, 2, 3. Λοιπόν, η μικρή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Ήρθε η ώρα της νομίζω να φάει κιόλας. Οπότε θα ετοιμάσουμε σιγά σιγά το φαγητό της, το μεσημεριανό. Να δούμε λίγο πώς θα είναι η πρώτη αντίδραση χωρίς τη μαμά στο φαγητό. Για αρχή όμως μέχρι να ετοιμάσουμε το φαγητό, τη βάλουμε λίγο στο γυμναστήριο. Έλα εδώ, έλα να παίξεις, έλα. Παίζει να είναι η πρώτη φορά βασικά που μένω έτσι μόνος. Είχα ξαναμείνει στο παρελθόν όταν έβγαλε το φρονιμίτι, αλλά τότε δεν έτρωγε μικρή γενικότερα. Και όλας ήταν λίγο σε mood φάση, πίνω μόνο γάλα, ας πούμε, φυλάζει και αποκλειστικά ηθανό. Οπότε το είχαμε κάπως προγραμματίσει, να το πω έτσι. Αυτό με την τροφή τώρα σήμερα δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είπαμε να είναι και έτσι λίγο ψηλό challenge, να δούμε πώς θα πάει όλη μέρα μόνη με τον μπαμπά η μικρή. Τώρα παίζει στο γυμναστήριο έτσι όπως μπορείτε να ακούσετε. Την πρώτη φορά δεν μπορώ να πω ότι πήγε χάλια, απλά λίγο προς το τέλος ξεκίνησε να γκρινιάζει και νομίζω πεινούσε μάλλον, γι' αυτό ζορίστηκε τόσο. Ωστόσο τώρα έχω βάλει το φαγητό της να ζεσταίνεται. Το είχαμε ετοιμάσει από χτες, ήταν έτοιμο, βασικά βράσαμε καρότα και πατάτες. Τώρα μένει μόνο να τις αλέσουμε. Ωστόσο πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες δουλειές. Βασικά δεν ξέρω αν θυμόσαστε από τα βίντεο που είχαμε αγοράσει τα έπλα για το σπίτι, τις καρέκλες. Οι συγκεκριμένες καρέκλες είναι λίγο περίπλοκες, μας είχαν έρθει και χωρίς οδηγίες. Γενικότερα γιατί το λέω αυτό, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ να τις φτιάξουμε. Και μας είχαν γράψει και αρκετοί στα σχόλια ότι αυτές οι καρέκλες δεν είναι τόσο καλές, διότι φεύγουν οι βίδες και το ένα και το άλλο. Και πραγματικά αυτό ισχύει, διότι έχει τώρα σχεδόν 5-6 μήνες, χαλαρώνουν οι βίδες, πρέπει να τις ξανασφίξω, τις φύγω. Τώρα κάποιες βίδες τα έχουν φτύσει κιόλας, δεν ήταν και τόσο καλή ποιότητά τους. Και πέφτουνε, σε 2 καρέκλες συγκεκριμένα έχουν πέσει βίδες. Χαλαρώνουν πάρα πολύ εύκολα. Έχει και κάτι βίδες εδώ στη βάση, όπως μπορείτε να δείτε, που κρατάνε στην ουσία το πόδι της καρέκλας με την καρέκλα και αυτό είναι έτοιμο να φύγει πάλι, όπως μπορείτε να δείτε. Δυστυχώς δεν σφίγγει, έχει φαγωθεί βίδα από το πολύ σφίξε, ξεσφίξε. Οπότε είπαμε να τους δώσουμε μια ευκαιρία και να πάμε να δούμε μήπως βρούμε παρόμοιες βίδες. Ίσως είναι καλύτερες σε ποιότητα. Δεν ξέρω αν παίζει τόσο σημασία η ποιότητα ή τόσο υποδοχή της βίδας. Οπότε πρέπει λίγο να το δοκιμάσουμε και αυτό. Πέρα από αυτό όμως είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με τις καρέκλες βασικά, διότι είναι πλαστικές κατά κύριο λόγο το πάνω μέρος. Οπότε και να στάξει
αλλάξει κάτι, ακόμα και η μικρή που θα μεγαλώσει αργότερα, καθαρίζεται πάρα πολύ εύκολα με ένα πανί. Λίγο το ξύλο είναι ένα θεματάκι, αλλά είναι καλά καλυμμένο πιστεύω και δεν θα φτάσει τόσο εύκολα εκεί τροφή ή οποιοδήποτε άλλο, τέλος πάντων, ρόφημα, το οτιδήποτε. Οπότε θα δοκιμάσουμε και αυτό με τις βίδες και βλέπουμε πώς πάει γενικότερα. Παλαμάκια παίξετε, παλαμάκια παίξετε, παλαμάκια παίξετε. Όχι, γιατί είσαι σε τέτοιο mood. Έλα, σιγά σιγά. Οπα τι, θέλω να δω. Over the hills and far away. Διπλώνουμε τα μανικάκια μας εδώ. Έλα να το διπλώσουμε, μπράβο το κορίτσι. Έτοιμο. Κυρία μου, έρχεται το πρώτο σας πιάτο. Κυρίως πιάτο, κοιτάξτε, σερβιρισμένο μόνο για σας. Α, το θέλεις, ε? Το ξέρω ότι το θες, για να δούμε. Έλα το πρώτο μας πιατάκι, έλα, έλα, έλα. Κοίτα, α, τι είναι αυτό? Α, ναι, α, έλα, δικό σου. Μπράβο, μπράβο. Κιτσι, κιτσι, κιτσι. Μαμα, 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 μαμα. Μα 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 μα. Δεν θες το κουτάλι, εντάξει, το αφήνω κάτω το κουτάλι. Πεινάς, τι, τι σε έπιασες, έλα. Α, είναι καλό αυτό. Α, μπράβο. Έλα, α, ναμ 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 ναμ. Five little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack 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 quack, but only four little ducks came back. Ah, bravo! Five little ducks went out one day. Ah, ah, five, five, ma, 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 ma. Όχι, όχι το κουτάλι, όχι το κουτάλι. Μην το ρίξουμε κάτω το κουτάλι. Εντάξει, το αφήνω εδώ το κουτάλι. Το θες? Καλά, έλα να παίξουμε λίγο, έλα να παίξουμε, έλα να παίξουμε. A few moments later. Κοίτα τι σου έφερε ο μπαμπάς, κοίτα, κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό? Ε, τι είναι? Για πες τι είναι αυτό του μπαμπά. Τι είναι, το παιχνίδι σου είναι? Έλα. Τι ωραίο, τι καλό, παιχνίδακι όμορφο, τι ωραίο, όχι, 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 όπα, όπα. Δεν σου άρεσε, τέλειο είναι, ωραίο είναι, μαμα, μαμα, μαμα. Τι είναι, παιχνίδι, κάνει θόρυβο, κοίτα, κάνει θόρυβο. Έλα να δούμε, έλα, έλα να δούμε μια μπουκίτσα ακόμα, έλα. Έλα, θα βάλω λίγο αυτή τη φορά. Έλα, έλα. Μια χάρη μόνο για μένα. Έλα. Αεροπλανάκι. Λίγο, λίγο για τον μπαμπά και τη μαμά. Λίγο, έλα, λίγο. Μπουκίτσα μου. Ναι, μπουκίτσα μου. Λίγο, βρε μωρό μου, λίγο. Έλα. Ουι. Μαμά, μαμά, μαμά. Κάνε, μαμά, μαμά, μαμά. Κοίτα, κοίτα και ο μπαμπάς, κοίτα, 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 κοίτα. Τι ποιον έχω, τουκου. Ποιος είναι αυτός, ο κύριος Σταγωνάς, τουκου. Έλα μια μπουκίτσα. Ουουουτσου, όχι, όχι το κουτάλι, εντάξει. Ουουουτσου. Κοίτα ποιος είναι, ο κύριος Σταγωνάς. Είμαι ο κύριος Σταγωνάς. Σταγωνάς, Σταγωνάς. Είμαι ο κύριος Σταγωνάς. Σταγωνάς, Σταγωνάς. Σουγιά, σουγιά, σουγιά σου κούκλα. Ποιος δεν τρώει? Ποιος δεν τρώει? Ποιος δεν τρώει? Θες να πάμε λίγο? Ε, μια μπουκίτσα μικρή. Μια μικρή μπουκίτσα για την πριγκίπεσσα. Τη μικρή και όμορφη. Μπράβο, μια μικρή έτσι, λίγο, μπράβο.
Όπως μπορείτε να δείτε, δεν πήγε και τόσο τέλεια το φαγητό με τη μικρή μόνη μας. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι έφαγε κάτι της, λίγο με δυσκολία, αλλά το έφαγε. Δηλαδή έβλεπα το στόμα της εκεί που κάποιες φάσεις τα άνοιγε. Κατέμενε κάτι κάτω, ήταν η πρώτη φορά βασικά που βλέπω να κατεμένει τροφή κάτω. Και το έβλεπα δηλαδή εκείνη τη στιγμή που γίνεται. Πάντα την άκουγα απλά να καταπίνει ή γενικότερα έβλεπα στο περίπου την τροφή που παίρνει μέσα στο στόμα της. Τώρα αυτή τη στιγμή το έβλεπα απλά να κατεβαίνει κάτω στον εσωφάγο της. Την ηρέμησα λίγο γιατί είχε ξεκινήσει αρκετά τα κλάματα και οπότε είχα αναγκάστηκα να τη σηκώσω. Την έβαλα στο γυμναστήριό της. Ωστόσο μας πήρε και η μαμά τηλέφωνο και θα πάμε τώρα να την πάρουμε. Θα την ετοιμάσω γιατί είναι ακόμα με τις πιτζάμες της. Να της βάλουμε κάτι από πάνω γιατί έχει λίγο ψύχρα. Και νομίζω ότι πρέπει να ετοιμαστούμε κι εμείς γιατί η μαμά μας περιμένει. Μάζεψα όσο μπορούσα από το χαμό, προκειμένου να μην αφήσω έτσι στο σπίτι. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πλύνω τα πιάτα, δεν πρόλαβα να κάνω αρκετές δουλειές που είχα σκοπό να κάνω. Και όπως μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα, έχω παρατήσει όλα έτσι και η μαμά θα μας σκοτώσει όταν θα γυρίσει. Δυστυχώς δεν είχα χρόνο όμως να το κάνω. Αυτό έφαγε, γενικότερα ήταν τίγκα το πιάτο. Δεν ξέρω αν φαινόταν, νομίζω δεν φάνηκε στο βίντεο. Ήταν μέχρι πάνω σχεδόν γεμάτο. Έφαγε αρκετά καλά, μπορώ να πω. Βέβαια όχι τόσο καλά όσο τρώει κάθε φορά με τη μαμά. Περίπου το ίδιο όμως, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι για πρώτη φορά. Πάμε τώρα όπως να πάρουμε γρήγορα τη μαμά γιατί περιμένει. Κρίση, έτοιμη, πάμε να πάρουμε τη μαμά. Παίζει τώρα με τα μορμάντιλά τη. Έχει ένα κουτί, αυτό που λέμε. Παίρνουμε όλα τα παιχνίδια του κόσμου, ξέρω εγώ, και τα μωρά ασχολούνται με το οτιδήποτε μπορεί να βρει άλλο. Α πούμε, με μια συσκευασία μορμάντιλα. Έλα, πάμε να φύγουμε. Πάμε να πάρουμε τη μαμά. Όπως βλέπετε εδώ, στεγνώνουν σαλιάρες και ήταν και τα άλλο, γιατί ξεκινήσαμε δυναμικά και φύγαμε. Γίνεται τη κακομοίρα. Γεια σα. Ήρθα και εγώ στο vlog. Δεν έχω ιδέα τι έχει τραβήξει ο Αλέξης. Αλλά θα σα πω τη δική μου άποψη και την εμπειρία σύμφωνα με το ότι ήταν έλειπα. Δεν μπορούσα δευτερόλεπτο να αφήσω τον Αλέξη από το μυαλό μου με το μωρό. Έφαγαν. Λογικά θα σα πει ο Αλέξης μετά αν έφαγε και όλα αυτά. Από τη δική μου την πλευρά τρομοκρατήθηκα. Το μυαλό μου ήταν συνέχεια στο μωρό, δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο. Μια φορά του άφησα όταν είχα βγάλει το δόντι, όπως σας είπα. Χρονιμήτη. Μια ώρα το μωρό κοιμόταν, φανταστείτε, και είχε γίνει τη κακομοίρα. Δεν θέλω να φανταστώ τι έχει γίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Το μόνο που ξέρω είναι όταν πήρε τον Αλέξη μετά. Τσίριζε, την άκουσα να τσιρίζει. Σκεφτόμουν τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά που θα είμαστε λίγο και πιο ήρεμα και με τον Αλέξη. Σε ευχαριστώ. Τώρα θα πάμε να πάρουμε κάτι γλυκά. Πάμε επίσκεψη, όπως σας είπαμε. Το Ταμαγκότσι Σουζί. Αγγελάκι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε έρθει στους γονείς μου να τους δούμε, γιατί έχουμε καιρό να τους δούμε. Θα πάμε τώρα εκεί πέρα επίσκεψη. Έφαγε το μωρό, την τάισα. Περάσαμε έτσι λίγο παραγωγικό χρόνο μαζί. Ένιωθα ότι μόλις με είδε, βασικά κοιμήθηκε στα μάξι. Με μύρισε, δεν ξέρω τη φάση. Είναι τέλειος αυτός ο δεσμός που έχει η μητέρα με την κόρη. Γενικά η μητέρα με το παιδί της. Είναι πολύ όμορφος ο δεσμός και ναι. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Ανέτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, μπουμπού μου. Μπουμπού. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Θέλω λίγο να σας δείξω σε τι κατάσταση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Μια πανέμορφη κούτα εδώ πέρα. Αυτά όλα εδώ μπροστά. Είναι με τσάντες και παρκοκρέβατο. Πίσω καρότσι. Θέλετε κι άλλα. Πες μου όμως πώς ήταν η μικρή σήμερα. Κοίταξε, γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά καλή. Απλά δοριστήκαμε λίγο στο φαγητό. Όπως είδαν και τα παιδιά από το κλιπ. Α, τα είδαν όλα τα παιδιά. Και όλα δεν τα είδανε, αλλά ήταν λίγο στην αρχή που ξεκίνησε από την αρχή να τζορίζεται. Βέβαια στην πορεία, όσο δύσκολο και αν ήταν, λίγο κάτι ψιλοτσίπησε. Πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό σαν μπαμπάς γενικά? Ενώ να την κρατάς έτσι 2-3 ώρες τη μέρα. Πιστεύω πως ναι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Βασικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο γιατί το έκανα πρώτη φορά μόνος. Όσο πιο συχνά θα το κάνω, πιστεύω θα είναι και καλύτερα. Αλλά... Και χωρίς παιδιά να πλύνει η πιάτα μετά, ε? Και να καθαρίσει όλο το χαμό. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόλαβε βασικά, εντάξει. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό και γι' αυτό μπορεί κιόλας να ένιωσε έτσι λίγο πιο δύσκολο το όλο θέμα να είναι. Τι εννοείς, πιο δύσκολο? Ενώ ότι έτρεχα, δηλαδή στο τέλος έτρεχα για να έρθουμε να σε πάρουμε επειδή τελείωσες νωρίτερα και δεν το περιμέναμε. Και ξέρεις, με τη μικρή άρον-άρον να πάμε να πάρουμε τη μαμά της, έλεγα και δεν την κατάλαβα. Οπότε είμαστε λίγο στο άγχος να έρθουμε να σε πάρουμε και σένα. Μην περιμένεις κιόλας, γιατί ήδη περιμένεις πόσο 10-20 λεπτά, λέω μέχρι που να πάω κιόλας. Εν τω μεταξύ τώρα πάμε να πάρουμε τα γλυκά που σας είπα. Δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να τραβήξουμε. Και μάλλον εσύ θα πας να πάρεις τα γλυκά, Αλέξη, γιατί εγώ εδώ με τις κούτες και το μωρό και το καρότσι εδώ πίζω. Όλα καλά. Ήρθαμε λοιπόν στο σπίτι και έχει έρθει, βασικά ήρθαν δύο δεματάκια. Το πρώτο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία στην ουσία είναι διάφορα έτσι πλαστικά, τα οποία μπορεί να ανεβαίνει πάνω το μωρό, να κάνει γυμναστική, γενικά να παίζει. Οπότε τα βάζεις έτσι το ένα πάνω στο άλλο, έτσι στη σειρά και μπορεί να παίζει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Από Staplenstein λέγεται, αν θυμάμαι καλά η εταιρεία. Και το άλλο μας έστειλε ένα δωράκι η εταιρεία Toy Bean. Θα σας το δείξω. Μας έστειλε... Ου, είσαι έτοιμος να το δεις? Είναι ένα πασχαλινό
δωράκι για παιχνίδια. Αυτό είναι τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ πέρα μαζεύει η μικρή τα αυγουλάκια της. Θα το χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο νομίζω για παιχνίδια, γιατί παντού έχω μέσα στο σπίτι τέτοια μικρά καλάθια με κουδουνίστρες. Χρησιμεύουν πάρα πολύ γενικά. Αυτά. Νομίζω πως έχεις κάτι άλλο να μου πεις βασικά για την εμπειρία σου σήμερα που ήσουν μόνος σου. Θέλω να το ξανακάνω αυτό κάποια στιγμή το challenge, αλλά να έχω περισσότερο χρόνο. Γιατί... Δεν είναι challenge καταρχάς, ήταν ανάγκη. Είμαστε challenge που πήρα. Γιατί να σου πω την αλήθεια, είχαμε αρκετά λίγη ώρα και βγήκαν όλα πολύ πιεστικά. Ένιωθα ότι δεν με έφτανε ο χρόνος. Είχα πάρα πολύ λίγο χρόνο και δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα σχεδόν. Θα σου πω, θα το ξανακάνουμε σίγουρα σε challenge όμως αυτή τη φορά. Όντως challenge πραγματικό. Και θα είναι όταν η μικρή θα ξέρει, θα τρώει περισσότερο. Θα είναι λίγο πιο μεγάλη. Πάντως η εμπειρία δεν ήταν τόσο άσχημη. Εκτός αν εξαιρέσεις λίγες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα το ότι έκλαιγε κατά τη διάρκεια του φαγητού, οπότε με δυσκόλεψε εμένα λίγο. Δεν ξέρω τι έφταιγε, ότι δεν ήσουν εδώ, ότι δεν είχε όρεξη, δεν είχε κινηθεί καλά γιατί βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος. Δεν ξέρω, θα μάθουμε πάντως. Ίσως την επόμενη φορά. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βιντεάκι, να κάνετε subscribe, το κουδουνάκι να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Εμείς τώρα θα πάμε βραδινό και θα κοιμηθούμε. Και αυτό θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.